Μέσω Skype λοιπόν ο Γιάννης Φασουλάς. Όχι. Ακούσε πάνω Χαρίτο, έχουμε κάποιες τελευταίες εξελίξεις, κάποιες τελευταίες πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές. Υπάρχουν χώρες όπως μας λένε που δεν ενδιαφέρονται να καταλήξει αυτή η ιστορία, συμφωνία δηλαδή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία, και οι χώρες αυτές είναι από την λεγόμενη ομάδα του Βίζεγκρατ. Διαφωνούν με την επανεισδοχή στην Τουρκία και Σύρων προσφύγουν με το σκεπτικό ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τους είπε σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει απόφαση. Πρέπει να καταλήξουμε, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, και χαρακτήρισε υποκριτική την στάση τους σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν δέχονται Σύρους, Αφγανούς και Ιρακινούς πρόσφυγες. Εάν δεν υπάρξει απόφαση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τότε να παραμείνει το ισχύον status quo. Από εκεί και πέρα τους είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εάν δεν δεχτείτε το Plan A, το οποίο προβλέπει επιστροφή στην Τουρκία προσφύγων και μεταναστών και επιμείνουν στο Plan B, το οποίο είναι μόνο η επιστροφή μεταναστών, μην νομίζετε ότι είναι χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε, αλλά θα το βρείτε μπροστά σας. Γιατί θα σας έρθουν μέσα από άλλους δρόμους, μέσα από άλλες διαδικασίες. Πάνω. Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Έστω και με κάποια τεχνικά προβλήματα, η δομένη με Βρυξέλλες είναι μια επιτυχία. Η άποψη είναι να καταφέρνουμε να έχουμε το ρεπορτάζ από την μία περιοχή στην άλλη. Συνεχίζουμε στο δελτίο, μένουμε στο προσφυγικό. Δραματικές είναι οι στιγμές για τους πρόσφυγες στην δομένη. Χιλιάδες άνθρωποι διαβίουν σε άθλιες συνθήκες, εγκλωβισμένοι και ανεπιπτυχμένοι.